κράτος μαξάρι, στάση ορισμένων πολιτών κατά του αυτοκράτορα, μαζί με στρατεύματα τον διέταξε να μεταβεί στην Αλεξάνδρεια για να κοπάσει ο νομιζόμενος από τον αυτοκράτορα επαναστασιακός άνεμος. Έφτασε στην Αλεξάνδρεια ο Άγιος Μινάς ο Καλλικέλαδος, όπως ονομάζεται, για να κοπάσει και να σταματήσει τη στάση. Όχι μόνο τη στάση δεν σταμάτησε, αλλά και τους χριστιανούς, προς τους οποίους εστάλει για να συλλάβει, ακόμη περισσότερο τους ενίσχυσε στην πίστη. Ο αυτοκράτορας, γράφει το Συναξάρι, εξεμάνει, μάνιασε όπως λέμε, και στέλνει στη συνέχεια τον Ερμογένη, άλλον αξιωματούχο, να συλλάβει και να κακοποιήσει τον Μινά του Καλλικέλαδο. Όμως ο Ερμογένης, όπως γράφει το Συναξάρι, επαναλαμβάνω, τον υποβάλλει σε μαρτύριο, τον εκπελματώνει, του κόβει δηλαδή τα πέλματα κάτω από τα πόδια του Αγίου Μινά, ο Άγιος Ερμογένης, ας το πούμε έτσι. Του κόβει τη γλώσσα, του βγάζει και τα μάτια. Και στη συνέχεια τον ρίχνει στην φυλακή. Εκεί αοράτο επιστασία, Άγγελος Κυρίου κατέβηκε και το κατέστησε τα 25 μέλη και πάλι ο Άγιος, όπως ήταν υγιής, ευρέθη από τον Ερμογένη. Έτσι ώστε ο Ερμογένης όταν τον είδε να πιστεύσει και αυτός σε αυτόν, στον Κύριο, να πιστεύσει στον Κύριο. Μετεστράφει λοιπόν ο Ερμογένης, και όχι μόνο μετεστράφει, αλλά μαζί με άλλους συναχθέντας επισκόπους χειροτονείται επίσκοπος ο Ερμογένης. Όταν ο βασιλιάς έμαθε, Μαξιμήνος, αυτό, ο ίδιος κατέφθασε στην Αλεξάνδρεια και τους δύο υπέβαλε σε μαρτύρια και τους απέκοψε τα κεφάλια. Βεβαίως, κατά του βασιλιά την επιθυμία έπρεπε να εξαφανιστούν. Όμως, Θεία Βουλή, καλύψανε τον Αγίον, μετεκομίστησαν στην πόλη την Αγία, στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί τα διαφύλαξεν ο Κύριος και Θεός μας. Από ό,τι ακούσαμε εν ολίγης, η Εκκλησία μας όχι μόνον αυτούς τους μάρτυρες έχει να παρουσιάσει στα μάτια των χριστιανών όλων των εποχών, αλλά όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, νέφη μαρτύρων
Έχουμε λέει πέριξ ημών νέφος μαρτύρων. Η λέξη νέφος ερμηνεύεται, αν θέλεις να ερμηνεύσουμε, αμέτρητους, απείρους μάρτυρες γύρω από εμάς, που έχουν, όταν ζούσαν, δώσει θυσία το Θεό, το σώμα τους, τη ζωή τους, το αίμα τους. Η Ελλαδίτσα μας και αυτή είναι θεμελιωμένη πάνω σε αίματα μαρτύρων, σε αίματα ηρώων, σε αίματα Αγίων Θεού. Και λέγει Απόστολος Παύλος, αν αρχίσω, Απόστολος Παύλος το λέει αυτό στις προς Εβραίους, να μνημονεύω τα μαρτύρια και τα θαύματα των Αγίων, επιλείψιμη διηγούμενον ο χρόνος. Δεν θα μου φτάσει να διηγούμε ο χρόνος της ζωής. Άρα, η δύναμη, το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται το οικοδόμημα της Εκκλησίας είναι ο μεγαλομάρτης Χριστός και οι ακολουθήσαντες αυτόν μάρτυρες Κυρίου, οι οποίοι δεν ιτήθησαν αλλά ενίκησαν, αφού ο Κύριος είναι νικητής του θανάτου. Εμείς να μην καμπτόμεθα για το ότι η Ελλάδα προσπαθεί με το χέρι κατά παραχώρηση του Θεού, του πειρασμού, να ταλαιπωρείται. Θα έρθει και η Αγία ώρα και πάλι της δόξας της Ελλάδος, γιατί αυτοί που βρίσκονται στον ουρανό και έχουν χύσει το αίμα τους είναι εν δόξη και τιμή απανταχού γης, είναι αίμα μαρτύρων πάνω στο οποίο περπατάμε. Και όπως γράφει ένας ιστορικός εκκλησίας, ο Ευσέβιος, τα αίματα των μαρτύρων έχουν ποτίσει τη γη, και ειδικά γράφει την Ασιατική γη. Άρα δεν έχουμε παρά να υψώνουμε τα χέρια μας στο Θεό και να θέτουμε μεσίτες στους Αγίους και να λέμε, σεις που έχετε παρησία στον Θεό, διότι το σώμα που σας έδωσε το προσφέρατε σε Αυτόν ολοκαύτωμα, μεσιτεύσετε υπέρ του κόσμου παντός και ημών. Αμήν. Μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέχει.